με τη φανή παραδοσιακά. Την έχω εδώ, θα μιλήσω σαν να μην είναι εδώ. Με τη φανή λοιπόν παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε συζητήσει. Καλώ μου ήρθε. Ε, πάντα για τα παιδιά και για εναλλακτικέ που μπορούν να έχουν τα παιδιά στην ζωή του και εμεί ω γονεί μαζί με τα παιδιά, ώστε το μυαλουδάκι τη να δέχεται ωραία ερεθίσματα, να κάνουν ωραία πράγματα που θα τα πάνε ένα βήμα παρακάτω. Καλώ μου ήρθε, λοιπόν. Καλώ σε βρήκα, Ανδριανή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχουμε καιρό και να, είχαμε τα είχαμε πούμε, να τα πούμε. πούμε πάρα πολύ ε? καιρό, ναι, πολύ καιρό. Τα λέγαμε αλλιώ, αλλά τηλεοπτικά ναι, έχουμε ναι, καιρό να ναι. τα πούμε. Μα μου έχει δώσει και ωραίε αφορμέ, Φανή μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάντα ψάχνω να βρω κάτι διαφορετικό να προτείνω στου γονεί και σε μένα την ίδια και στου φίλου και μέσα από την εκπομπή. Τα παιδιά μα έχουν εναλλακτικέ. Ε, πάντα έχουμε εναλλακτικέ. Πάντα έχουμε εναλλακτικέ. Και ξέρει, από τότε που έγινα και εγώ μαμά, θα βλέπεις ακόμα πιο... Έτσι. Το αναζητάς. Το αναζητά. Το αναζητάς, να το δει και με έναν άλλο τρόπο, να δει τι ενδιαφέροντα έχουν τα παιδιά. Βλέπει τι δυσκολίε. Καταλαβαίνει περισσότερο mm. τους του γονεί. Βλέπει τώρα, ε, αυτό που προτείνω δεν είναι και τόσο εύκολο. Ε, Βάζει λίγο νερό στο κρασί σου. Ή δεν είναι πολύ θελκτικό, ή είναι θελκτικό για τα παιδιά. Δεν είναι πολύ θελκτικό, αλλά λε, δεν πειράζει, θα το κάνω γιατί είναι μια διαφορετική πρόταση και ό,τι πιάσει. Θέλω να μου πει καταρχά για το πολύ φιλόδοξο σχέδιο που έχετε βάλει μπρο με την Ελένη, στον καλό αγωγό. Για τη λέσχη ανάγνωση. Είμαστε στο 2022, λοιπόν. Έτσι ακριβώ όπω το λες, Πολύ φιλόδοξο. <laughs> Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Ανδριανή, πριν πολλά χρόνια, όταν είχα ξανά μία λέσχη ανάγνωση, για το 2008 μιλάμε, ναι. είχαμε ξαναμιλήσει και σκεφτόμενοι από το 2008, βέβαια εκείνη ήταν μία λέσχη από το 2008 στο 2015. Και τώρα ξανά το 2022 μία λέσχη έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Πολύ. Καταρχά, τα παιδιά και οι γενιέ που είναι τώρα και έχουν γεννηθεί τώρα είναι γενιέ τη τεχνολογία. Τελείω. Είναι γενιέ που έχουν εντελώ διαφορετικά ερεθίσματα. Ακόμα και τα βιβλία που βγαίνουν για τα παιδιά δεν ακριβώ είναι κλασικό βιβλίο. Όχι. Είναι με ήχου, με εικόνε, με τε, τρισδιάστατα, ναι. διάστατα, Άλλα ερεθίσματα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, επειδή ανέφερε την Ελένη, πολύ σημαντικό. Είχαμε λοιπόν την εξή κουβέντα με αφορμή το καινούριο τη βιβλίο το καινούριο βιβλίο που έβγαλε mm -hmm. η Ελένη Γαριφαλάκη. Μιλάμε για την Ελένη Γαριφαλάκη. Βεβαίω. Ναι. Την ξέρουμε, την αγαπάμε, την ξέρει και το κοινό τη εκπομπή. Λοιπόν, με αφορμή το καινούριο τη βιβλίο, που με διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλο. Το Smart Babies, λε. Όχι, το επόμενο, αυτό που έβγαλε τώρα τον Οκτώβριο. Ε, για την πολλαπλή είμαστε... νοημοσύνη. Είμαστε... Ναι. Λοιπόν, στο καινούριο λοιπόν τη βιβλίο η Ελένη αναφέρει ότι ε, έχει αλλάξει ο τρόπο που τα παιδι... οι καινούριε γενιέ δεν μπορούν να θα το πω τώρα έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, ότι ε, ο, ο, τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα στα σχολεία ανήκει στον τρόπο πρόσληψης της γνώσης προηγούμενων γενεών. Ότι δηλαδή οι τωρινές γενιές χρειάζονται άλλου είδους εκπαίδευση και πρόσληψη της γνώσης. Έτσι. Οπότε με αφορμή αυτό, τη, 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 τη ρώτησα, τη λέω, μα Ελένη, μήπως θεωρείς ότι η Λέσχη ανάγνωση είναι κάτι που ανήκει στις προηγούμενες. Παροχημένο και ανήκει στις προηγούμενες γενιές. Γιατί αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, βλέπω τις δυσκολίες. Ε, και τέλος πάντων με ενθάρρυνε η Ελένη και μου είπε μια λες ανάγνωση ποτέ δεν είναι παροχημένη, αρκεί να βρεις τρόπους να τη φέρει στο σήμερα. Καταρχά, θέλω να μου πει με τι ηλικίε δουλεύετε στη λέσχη ανάγνωση και τι παιδιά έχει δει, με τι ενδιαφέροντα παιδιά ναι. που έχουν ε, μια παιδεία λογοτεχνική. Δεν γίνεται αλλιώ. Mm. Κοίταξε, ε, δουλεύουμε. Με... Καλά, παραδοσιακά στη λέσχη ανάγνωση πήγαιναν άνθρωποι που ούτω ή άλλω είχαν μια επαφή με το βιβλίο, την ανάγνωση. Ναι, τώρα πόσο παιδιά. δύσκολο είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Μιλάμε τώρα ότι δουλεύουμε με παιδάκια Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού. Ε, που κάποια από αυτά έχουν κάποια σχέση, κάποια άλλα δεν έχουν, αλλά ευελπιστούν οι γονεί να αποκτήσουν. Αρκεί αυτό, το να φέρει ο γονό το παιδί, στην Όχι, ομάδα. γιατί τα παιδάκια έφυγαν. Η λέσχη μα έχει ξεκινήσει τέσσερι μήνε τώρα και ακόμη πλάθεται. Υπάρχουν κάποια παιδάκια που είναι μόνιμα και υπάρχουν και κάποια παιδάκια που έχουν φύγει, δεν έχουν ξανάρθει, αλλά που έχουν ξανάρθει. Και αυτό συμβαίνει γιατί συνήθω είναι η φιλοδοξία των γονιών. Πε μου λίγο κάτι. Εγώ. Τι θα πω στο παιδί μου, που mm. ξέρω τι διαβάζει, του αρέσει το διάβασμα. Πώ θα του πει, κοίταξε να δει, έχω μία φίλη που κάνει μία λέσχη ανάγνωση. Και, μόνο είναι... λέ... Λέ... και τι κάνουν βρήμα, Μαϊκή, Κοίταξε, ναι, και μόνο λέξη λέσχη ανάγνωση, λίγο μα παραπέμπει σε κάτι λίγο πιο. βαρύ. 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 Με βαριά έπιπλα, βαριά όνειρα. Μα, όλοι, μα γι' αυτό και εμεί του δώσαμε αυτό το όνομα. Η ομάδα μα, η λέσχη ανάγνωση, ονομάζεται Βρέξη Λέξη. Ωραίο. Είναι μια λέσχη για λέξη λέξιπνου αναγνώστε. Mm -hmm. Κοίταξε να δεις, κάνω αυτό που παραδοσιακά έκανα στη λέσχη. Και γι' αυτό συνήθω τα, ε... τα παιδιά που έρχονται και αγαπάνε το βιβλίο θα μείνουν. Γιατί το μόνο πρόβλημα που μπορεί να έχουν είναι να ολοκληρώσουν το βιβλίο, γιατί τους το θέτω σαν απαιτούμενο. Λέλα. Δηλαδή, ερχόμαστε, βρισκόμαστε δύο φορέ το μήνα, ανά δύο ώρε, από δύο ώρε. Σε αυτό το ώρο δεν θα διαβάσουμε καθόλου βιβλίο. Αλλά, τι Αλλά θα κάνουμε παιχνίδια και δραστηριότητε στο βιβλίο που διαβάσαμε όλο τον προηγούμενο καιρό. Αυτό τι, τι προσφέρει στα παιδιά μα. Ε, αυτό προσφέρει πολύ κέφι. Αντιλαμβάνεσαι ότι ε, συνδυάζουν το βιβλίο με κάτι χαρούμενο. Δηλαδή ξέρουν ότι. Πρέ, τε, 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 ακόμα και αν δεν θέλουν πάρα πολύ να το τελειώσουν, ξέρουν ότι πρέπει να το τελειώσουν. Για να γιατί θα να πάμε να συμμετέχουμε, γιατί η κυρία Φανή θέλει να το έχουμε τελειώσει το βιβλίο. Παιδαγωγικά, φανεί μου, ποια τα ωφέλει στα παιδιά μας. Ε, εντάξει, τώρα ζούμε σε μια εποχή που και μόνο το ότι λίγο υπάρχει το σημείο της εσωστρέφειας, που κλείνεις λίγο τις οθόνες, κάθεσαι μόνος, απομονώνεσαι, διαβάζεις και υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος πέρα από την οθόνη. Αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι είναι το λεξιλόγιο. Mm. Είναι η φαντασία, Εκφραση. είναι η δημιουργικότητα, είναι η έκφραση, είναι οι σκέψει και είναι και τι βιβλία βάζει. Mm -hmm. Γιατί παίζει πολύ πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο, τη βιβλία βάζει. Τι πληροφορία θα μπει μέσα από το βιβλίο, στο μυαλό του παιδιού. Και τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο για το τι βιβλία θα προσφέρει. Γιατί τα παιδιά ήδη γνωρίζουν πολλέ εικόνε, όπω λες και εσύ, τα βιβλία έχουν εντελώ αλλάξει. Mm. Δεν πρέπει εντελώ όμω και εσύ να μείνει αυτό. Δηλαδή, θα δώσω εικόνα, μονο εικόνα. Προσπαθώ πάρα πολύ να κρατήσω μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο καλό βιβλίο, ανάμεσα σε συγγραφεί Έλληνε, αλλά και συγγραφεί από όλο τον κόσμο που θεωρώ ότι είναι καλοί. Ταυτόχρονα όμω να βάλω και κάτι. Πολύ φρέσκο, ναι. το οποίο φρέσκο, θα τα βοηθήσει τα παιδιά να αισθανθούν ότι αυτό είναι κάτι που, τους, ε, που τους, ε, τους ταιριάζει. Ζει, ε. Πού είναι κοντά σε αυτά, που ναι. είναι σύγχρονο. Πού είναι σύγχρονο. Το έχω ακούσει. Φανή, πες μου λίγο κάτι, γιατί το παιδεύω πάρα πολύ στο μυαλό μου, και θέλω με, με δημοκρατικό τρόπο ας πούμε, να το περάσω και στα δικά μου τα παιδιά. Να του δίνω ερεθίσματα, χωρί να του το φωνάζω από μακριά, ότι αυτό τώρα το κάνουμε για να μοιθεί στην τέχνη και για να μπορεί να εξελίξει το πνεύμα σου. Αλλά στην ουσία, για να το καταλάβω και εγώ ίδια, ποιο το όφελος να εκθέσω το παιδί μου σε ερεθίσματα που προέρχονται π.χ. μέσα από την τέχνη, μέσα από τη μουσική, μέσα από τη ζωγραφική. Γιατί να τους το φέρω αυτό μέσα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από το ότι δεν λέμε στα παιδιά κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Για μένα είναι πολύ μεγάλο μάθημα, όλα είναι μίμηση. Για παράδειγμα, όταν έμεινα έγκυος, έκοψα το τσιγάρο αλλά δεν το ξανά πιάσα ποτέ, mm -hmm. παρόλο που μου έλειπε. Και είπα, όμως δεν γίνεται, δεν δε θέλω θα, δε, δε θα από αυτές τις μαμάδες που θα πούν με καπνίζεις», δεν καπνίζω. Mm -hmm. Οτιδήποτε θέλω να περάσω στο παιδί μου, είναι πρώτα κάτι που κάνω εγώ. Δε, δεν έχει κανένα νόημα να πω στο παιδί «διάβασε ένα βιβλίο» Mm. Mm. Αναζήτησε το τάδε πράγμα. Αν δεν το κάνω εγώ, ξέρω ότι είναι υποκριτικό γιατί είδα ότι δεν έπιασε σε μένα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από εμά του ίδιου. Ξεκινάμε από εμά και κάνουμε. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε εμεί, αν αρέσουν σε εμά. Τότε λοιπόν, ε, υπάρχει πιθανότητα, δεν είναι απαραίτητο, υπάρχει πιθανότητα το παιδί κάποια στιγμή να θελήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Τώρα, το όφελο. Το όφελο νομίζω ότι είναι κάτι που θα το ανακαλύψει κανεί προσωπικά. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με τη τέχνη, ε, νομίζω ότι αισθάνεσαι τα ωφέλη μέσα σου ε, με ποικίλου τρόπους. Είναι το διερευνητικό σου βλέμμα σε σχέση με αυτά που βλέπεις γύρω σου, είναι η, η, αισθητική που καλλιεργείται, είναι, είναι πολλά και θέλει πολύ κόπο. Είναι η μουσική που ξαφνικά θα σου ξενήσει πάρα πολύ όταν θα ακούσεις σκουπίδια, γιατί έχει λάβει άλλα ερεθίσματα και έχει καλλιεργήσει ένα άλλο υπόβαθρο. Δεν μέσα ξέρω αν παιδιά... μια καλή αισθητική Ναι, τέλος ναι, ναι, πάνω. ναι, δηλαδή και στα παιδιά τώρα. Δεν ξέρω πώ. Εννοείται ότι βλέπει ότι στα περισσότερα παιδάκια ό,τι πιο. Δεν ξέρω. Του αρέσουν πολλέ φορέ ακούμε στο ραδιόφωνο αυτά τα παραμορφωμένα τραγούδια. Δεν ξέρω, αυτά που τα παιδικά που τα έχουν να παραμορφώσει. Ναι, δεν ναι, ναι, έχουν πειράξει τον ήχο. Το οποίο τα οποία τα θεωρώ σκουπίδια και όμω, α πούμε, στα παιδιά αρέσουν. Λέω, εντάξει, α τα ακούσει, αλλά θα τα ακούσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί φυσικά κάνει εντύπωση και είναι ωραίο, αλλά δεν γίνεται στο σπίτι να ακούμε αυτή τη μουσική. Οπότε. Είναι αυτό που λέξτε, στιγμή... θα φέρει ο γονιό μέσα σε όλο αυτό. Νομίζω, το ναι, τι θα φέρει ο γονιό, τι θα φέρει ο φίλο. Mm -hmm. τι θα φέρει ο, το, 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 η οικογένεια που θα συναναστραφούμε, τι θα φέρει. Εγώ θα ήθελα να φέρω μία πρόταση στο τραπέζι, μια και έχω τη φανή εδώ, που την έβλεπα να, να κοινοποιεί πράγματα στα social media για τον Κοντολίνο. Ε, έχεις, έχετε φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο, τα ταξίδια στην τέχνη, που είναι μία ραδιοφωνική εκπομπή, ταξιδεύει μέσω διαδικτύου και κάθε φορά ο Κοντολίνο που είναι ο, ο, Ακούδος. ο ξεναγό μα. Ναι, μα πάει και κάπου, μα συστήνει και κάτι καινούριο. Να μια ιδέα. Βάλ το να παίζει. Κοίταξε τώρα. Ραδι... Να ακούγεται. Ακριβώ το ραδιόφωνο είναι κάτι που πάρα πολύ μου άρεσε πάντα. Ε, σαν, εννοώ, μ, μου άρεσε έτσι λίγο που άκουγα ότι υπήρχαν στο παρελθόν αυτέ οι παιδικέ εκπομπέ και έλεγα Πού είναι τώρα αυτέ οι παιδικέ εκπομπέ. Ναι. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι Υπάρχουν πολύ ωραίε εκπομπέ στην κρατική τηλεόραση, δηλαδή στο, στο, ραδιόφου, συγγνώμη, στο, ραδιόφωνο, στο, ραδιόφου, στο ναι. κρατικό ραδιόφωνο. Ε, όπου α, ακούς εκπομπέ για παιδιά, είναι ωραίε και ε, έχουν, έχουν, ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λες όμω, ότι αν, αν στι μέρε μα πει, τώρα θα καθίσουμε να τα ακούσουμε, το παιδί θα το χάσει. Απλά το αφήνεις μα και να, να παίζει. να το κάνουν αυτό. Ε, ναι. Αλλά εκεί που παίζει. Αλλά που εκεί... κάνει κάτι άλλο, βάλτε να το ακούει. Βάλει ένα ερέθισμα. Ε, ο Γκοντολίνο, που είναι αυτός ο μικρός αρκούδος, που είναι, ονομάζεται Γκοντολίνο γιατί θεωρητικά είναι Ιταλός και mm -hmm. το όνομα βγαίνει από τη γόνδολα. Mm -hmm. Είναι ένας μικρός αρκούδος, ο οποίος κάθε φορά προ... πηγαίνει την, μυρ... την... την κόρη μου. Yeah. Γιατί yeah. είναι η οικογενειακή υπόθεση πρώτα απ' όλα αυτό. Είναι αυτό που σου λέω ότι ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο με το οποίο βιοπορίζομαι. Α, αυτά τα πράγματα είναι πράγματα θρέφουν που... Θρέφουν την ψυχή σου. Ακριβώς. Yeah. Και, και θρέφουν και την οικογένειά μου. Είναι κάτι που το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ να το κάνουμε εγώ, η κόρη μου και ο σύντροφός μου. Η Μυρσίνη είναι αυτή που ε, αφηγείται. Δηλαδή, επιλέγουμε ένα έξεμα. Ε, μπορεί να είναι μνημείο ή ένα έξεμα σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησαμε από την Ελλάδα όμω. Mm -hmm και γι' αυτό το θα, 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 ερευνήσω, θα ψάξω, θα διαβάσω και μετά θα γράψω ένα διάλογο ανάμεσα στον Κοντολίνο, τον Αρκούδο και σε ένα μικρό κορίτσι. Και επέλεξα ένα μικρό παιδί για να είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα διάλογο ανάμεσα σε αυτού του δύο. Και ο σύντροφό μου γράφει τη μουσική, η οποία κάθε φορά είναι μουσική πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνουμε αυτή τη φορά, θα κάνουμε το, 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 το τη Αλταμύρα. Α, ωραία. Ισπανία. Ή τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε ε, ντεγκά, οπότε ας πάμε στο 19ο αιώνα, κάτι κλασικό. Οπότε είναι κάτι που το απολαμβάνουμε οικογενειακώ. Μετά... Και το δίνετε να το απολαύσουν και, το οι δίνουμε και να το απολαύσουν τώρα, <laughs> αν το απολαύσουν, δεν ακριβώς. υπάρχει ακριβώς. καλύτερο. Φανή, να σου πω κάτι καλά, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες, ώρες για αυτό το κομμάτι. Ο χρόνος όμως έχει ήδη λήξει για μας. Αυτό που εγώ θέλω να μείνει από αυτή την κουβέντα σήμερα είναι ότι έχουμε εναλλακτικέ ότι έχουμε πράγματα διαφορετικά να δώσουμε στα παιδιά μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται γύρω μας και πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι να βλέπουμε λίγο διαφορετικά τις επιλογές που κάνουμε και που φέρνουμε μέσα στο σπίτι μας. Από όλα, από όλα. Δεν πειράζει. Τα παιδιά έχουν αυτά που συμβαίνουν γύρω, αλλά πάντα εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό που αρέσει σε εμά. Ας, ας ξεκινήσουμε από εμά και μετά αυτό που αρέσει σε εμά κάτι, κάτι θα πάρει και το παιδί. Α ας είναι λίγο, λίγο. Δεν χρειάζεται να, να πιστεύουμε ότι θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό, αυτή μας η κουβέντα μου δίνει μια εξαιρετική πάσα και για το επόμενο θέμα της εκπομπής που θα κουβεντιάσουμε με τη Μαρία τη Παναγιωτάκη όπου πια εμείς θα μιλήσουμε για φίβους και πώς μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά μας και το βάζουμε το θέμα στο τραπέζι για δύσκολα, για βαριά θέματα, αλλά να πώ ίσω μπορεί να ξεκινήσει αυτή η επικοινωνία να χτίζεται. Και να Από τα πολύ, 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 πολύ μικρά. Εκεί που χτίζει δεσμούς και σχέσεις, που έχει κοινά βιώματα με το παιδί σου, Αυτό, κοινά και ερεθίσματα ναι, ναι, ναι. και που έχετε περάσει όμορφες στιγμές και έχετε εμπλουτίσει τον εσωτερικό σας κόσμο παρέα. Σε ευχαριστούμε Φανή Και μας. εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Αντρέα. είσαι καλά, ευχαριστώ. θα σα παρακολουθούμε, θα σα ακούμε, θα σα βλέπουμε. Καλά, να είστε καλά, να είστε καλά που κάνετε πολύ. πράγματα.